Λοιπόν, διάβασα, αδερφέ, από το 1, κάτσε να διαβάσουμε, μέχρι το 6 διάβασα. Δεν θα είχε καμία αξία η Παλαιά Διαθήκη αν δεν ήταν η Καινή, δηλαδή όταν λέμε η Καινή, διαβάζουμε παραδείγματος χάρη εδώ: «Ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, πρόσταξον τους Υιούς Ισραήλ και υπέπρος αυτούς τα δώρα μου, τους άρτους μου, τη θυσία μου γενωμένη διαπυρός, ίσως μην ευωδίες προς εμέ. Προσέχετε να προσφέρετε σε μέ εν το πρέποντι καιρό αυτόν». Δεν θα είχε καμία αξία τώρα για μας. Για τους Ισραηλίτες είχε, γιατί πηγαίναν και προσφέρανε αρνιά. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι μία εικόνα της πραγματικότητος. Και η πραγματικότητα είναι ότι εμείς έχουμε τώρα μία θυσία που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Έχουμε τα αντικρίσματα τώρα, τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία. Μπορούμε όμως να πούμε ότι πρέπει να προσφέρουμε τη θυσία μας εν το πρέποντι καιρό. Και θα δούμε τι λέει για αυτό το πράγμα. Στο 3 εδάφυλλο: «Και θέλεις πει προς αυτούς, αυτή είναι η διαπυρός γινωμένη προσφορά, την οποία θέλετε προσφέρει προς Κύριον, δύο αρνία εν ιάψια κάθε μέρα, εις παντοτινόν ολοκαύτωμα, το εν το πρωί και το άλλο το απόγευμα». Εμείς δεν προσφέρουμε τέτοιο πράγμα, προσφέρουμε όμως τη θυσία του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές ξεχνιόμαστε και δεν ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα, σαν να είμαστε ας πούμε τελείοι και περνάει μία μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, δέκα μέρες και δεν λέμε: «Κύριε, πλύνε με το αίμα σου». Το έχει πάθει αυτό? Πολλές φορές το παθαίνεις. Όμως αν πας το πρωί στον Κύριο και πες: «Κύριε», θα μου πεις: «Δεν έκανα τίποτα, τι να πω». Μα προσφέρεις τη θυσία σου όμως. Όπως αυτοί πηγαίναν και προσφέραν ένα άρνη, πας και εσύ μπροστά στον Κύριο Γονατιστός, το πρώτο που θα πεις είναι: «Κύριε, πλύνε με το αίμα σου». Αμέσως προσφέρεις τη θυσία σου, τον Ιησού Χριστό, ως θυσία μπροστά στα Άγια των Αγίων και πλένεσαι με το αίμα του Χριστού. Τι λέτε, τους λέει: «Ένα αρνί πρωί, ένα αρνί το βράδυ». Ας σου λέει να πας ένα αρνί πρωί βράδυ, τι θα κάνεις? Δύσκολα θα ήταν. Τώρα δεν τα έκαμε ο Χριστός έτσι, τα έκαμε εύκολα. Γιατί το αρνί που προσφέραν οι Ισραηλίτες, έρχεται ο Χριστός και λέει: «Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου είμαι εγώ». Και ο Ιωάννης σε μαρτύρησε και είπε: «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Πήγαινε όμως το πρωί και το βράδυ που τελειώνει η μέρα και αρχίζει η νύχτα. Το πρωί αρχίζει, τελειώνει η νύχτα και αρχίζει η μέρα, δεν είναι? Πήγαινε και πες: «Κύριε, πλύνε με άλλη μια φορά με το αίμα σου. Καθάρισε με άλλη μια φορά με το αίμα σου». Και αυτό δείχνει πραγματικά ότι θυμάσαι τη θυσία που έκανε ο Χριστός για σένα. Και εκτιμάς το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε για σένα, και στηρίζεσαι εις το αίμα το οποίο χύθηκε πάνω στο Σταυρό για σένα. Αυτά λοιπόν τους λέει. «Και θέλεις προσφέρει το δειλινό, ένα αρνίο θα προσφέρεις το πρωί και ένα αρνίο το δειλινό όταν βραδιάζει. Και δια προσφορά, γιατί πρέπει ο Κύριος να μας φυλάξει και όλη τη νύχτα, έτσι δεν είναι? Να μας σκεπάσει με το αίμα του και όλη τη νύχτα, να μας σκεπάσει και με το αίμα του και όλη την ημέρα. Και δια προσφορά εξαρφήτων, θέλετε προσφέρει σε μίγδαλη». Τότε το σε μίγδαλη είναι, ας πούμε, το καλύτερο από το αλεύρι, είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, το δέκατο νεφάι, ζυμωμένη με έλαιον, με το πνεύμα του Άγιο. Και εδώ πρέπει να μελετάμε το λόγο του Θεού, να λέμε το λόγο του Θεού και να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου, διότι ο Λόγος του Θεού χωρίς το Πνεύμα του Άγιου είναι μηδέν. Αυτό σας το λέω.
Λίγοι οι κήρυκες κηρύττουν δια Πνεύματος Αγίου. Περισσότεροι κηρύττουν, τα ξέρουν από τα χαρτιά, έχουν φιλολογία. Εδώ όμως ο Λόγος του Θεού λέει, θέλει σε μίγδαλη εζυμωμένη με έλαιο, από ελαία σκοπανισμένας, καθαρό λάδι, το Πνεύμα το Άγιο, όχι πνεύμα ανθρώπινο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Τούτο είναι παντοτινό, ολοκαύτωμα, διορισμένο, εντοόρισε να, εκεί σας το διέωρισα, λέει ο Κύριος, εκεί σας τα είπα, ίσως μην ευωδίας, θυσία γινωμένη, διαπηρώς προς τον Κύριο. Αυτή είναι η μία πλευρά. Εν συνεχεία μιλάει για την θυσία ορισμένες μέρες που πρέπει να γίνεται πιο πολύ. Πρέπει να δίνουμε σημασία όχι στις ημέρες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μη δει σας μη σε εξαπατήσει με ημέρες και με ορτάς και νεονιμηνίες και τα λοιπά. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα όμως που πρέπει να τα προσέξουμε. Στο 9 εδάφιο τι λέει? Και την ημέρα του Σαββάτου θέλεις προσφέρει 2 αρνία ενιάυσια άμωμα και 2 δέκατα σε μυγάλαιο σε ζυμωμένη σμέλαιον για προσφοράν εξαλφίτων και της ποντήν αυτής. Τούτο είναι το ολοκαύτωμα εκάστου Σαββάτου εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος. Εμείς δεν έχουμε σήμερα το Σάββατο, έχουμε την Κυριακή. Αυτή ήταν η μέρα που ήταν αφιερώσει στον Κύριο. Σάββατο σημαίνει ανάπαυση. Για μας είναι η Κυριακή που αναστήθηκε ο Κύριος. Την ημέρα της Κυριακής είδε και την Αποκάλυψη ο Ιωάννης. Και την πρώτη της εβδομάδος κάναν οι Απόστολοι την κοινωνία. Είναι καθορισμένο. Την ημέρα εκείνη διπλάσια πρέπει να προσφέρουμε στον Κύριο. Περισσότερα πρέπει να δίδουμε στον Κύριο. Τα πάντα πρέπει να αφιερώνουμε εκείνη την ημέρα. Υπάρχουν ορισμένες μέρες. Δευτέρα εργαζόμαστε και ερχόμαστε το βράδυ, ωραίο είναι αυτό, προσφέρουμε τη θυσία μας, προσευχόμαστε, δοξάζουμε, υμνούμε, ακούμε το Λόγο του Θεού ζυμωμένο με το λάδι του Πνεύματος του Αγίου, ωραία. Την Κυριακή όμως θα την αφιερώνουμε όλοι στον Κύριο. Γι' αυτό ονομάστηκε Κυριακή, ξέρετε τι πάμε, Κυριακή, η μέρα του Κυρίου. Δεν είναι δική σου ημέρα, είναι η μέρα του Κυρίου. Αυτή είχαν το Σάββατο, εμείς έχουμε την Κυριακή. Και αυτή το Σάββατο δεν κάναν τίποτα άλλο, αλλά να μην εργάζονται. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν είναι να μην εργαζόμαστε, αλλά να εργαζόμαστε για τον Κύριο. Τώρα από το 11 εδάφιο. Και εις τας νεομηνίας σας θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριο. 2 μόσχους και 1 κρυόν, 7 αρνία ενιάυσια άμμονα. Μέχρι εκεί. Δεν θέλω να το διαβάζουμε όλο, γιατί λέει πώς να είναι το βόηδι και πώς να είναι αυτό. Σας λέω όμως το εις τας νεομηνίας σας. Τι είναι η νεομηνία? Κάθε φορά που αρχίζει ο μήνας, και ξέρετε ότι η αρχή είναι η ίμιση του παντός, όπως θα αρχίσεις θα τελειώσεις. Άμα αρχίσεις με το πνεύμα θα τελειώσεις με το πνεύμα. Άμα αρχίσεις με τη σάρκα θα τελειώσεις με τη σάρκα. Γιατί τας νεομηνίας θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριο 2 μοσχάρια. Ξεκινάω την ημέρα μου, ξεκινάω το μήνα, λένε καλό μήνα, αλλά εμείς δεν παίρνουμε από απόψεως σαρκικής, αλλά από απόψεως πνευματικής. Κάποτε κάτι ξεκινάμε, όταν ξεκινάμε να το τελειώνουμε, όταν αρχίζουμε να τελειώνουμε, μην μένουμε στο δρόμο. Ξεκινάει ο μήνας, να προσευχόμαστε ο Θεός να μας δώσει όλο το μήνα να είμαστε ευλογημένοι. Ξεκινάει η εβδομάδα. Κύριε, σε ευχαριστούμε την ημέρα της Κυριακής. Είμαστε ευτυχείς, ευλογημένοι, μας χαροποίησες, μας πλήρωσες με πνεύμα. Όλη την εβδομάδα, Κύριε, να πάμε έτσι, έτσι δεν είναι? Ξεκινάω να πάω ένα ταξίδι. Πριν ξεκινήσεις, κάνε προσευχή. Ο Κύριος να σε αναλάβει και να είναι μαζί σου. Μην ξεκινάς έτσι. Και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Εάν όμως μία προσευχή κάνεις και πεις, Κύριε, ξεκινάω τώρα με το αυτοκίνητό μου να πάω στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Σε παρακαλώ, φύλαξε με, βόητησε με. Είναι αρχή, είναι απαρχή αυτή. Είναι μια νεομηνία. Αλλά βάνεις τον Κύριο πρώτα όμως, Δεν βάνεις τον εαυτό σου. Α, πάω, θα κάνω. Στάσου μια στιγμή, θα πας, θα κάνεις. Κάνε μια προσευχή πρώτα. Πρόσφερε θυσία στον Κύριο. Πες, Κύριε, το αίμα του Ιησού Χριστού να με καλύψει. Το πνεύμα σου το Άγιο να με πληρώσει. Και ό,τι κάνουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, ό,τι ξεκινάμε, να το ξεκινάμε πάντοτε με τον Κύριο. Είχα χαρεί έναν αδελφό, ο οποίος είχε ένα αυτοκίνητο και με πήγαινε εδώ και εκεί.
ξεκινάγαμε από το σπίτι του να πάμε να με πάει κάπου. Καθόταν στο τιμόνι και έκανε μια προσευχή. Επηγαίναμε στο σπίτι εκείνο, μιλάγαμε, ξανακατεβαίναμε κάτω. Μόλις πήγε να βάλει μπρος, μια προσευχή πάνω στο τιμόνι. Επηγαίναμε σε ένα άλλο σπίτι, σε ένα νοσοκομείο. Φεύγαμε από εκεί, ξεκινάγαμε προσευχή. Είναι ωραίο πράγμα να βάλουμε παντού και πάντοτε τον Κύριο. Δεν είναι βαρετό, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό. Όλο προσευχές προς... Ναι, είναι ωραίο. Τότε είσαι κολλημένο με τον Κύριο. Τότε είσαι πραγματικά μια καρδιά, ένα πνεύμα, τότε είσαι αφιερωμένο στον Κύριο. Και δεν είναι δύσκολο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το δύσκολο, αλλά δεις όμως τι αποτελέσματα θα έχει στη ζωή σου. Τι ωραία θα είσαι στη ζωή σου όταν σε κάθε ξεκίνημα ή του μήνα ή της εβδομάδας ή του ταξιδιού ή αρχίσεις να κάνεις κάτι, να βάλεις πρώτα τον Κύριο, να προσεύχεσαι, να θυσιάζεις τον Κύριο, και η θυσία μας, είπαμε, είναι η θυσία που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες στη ζωή μας, τις οποίες πρέπει πάντα να τις θυμόμαστε. Από το 16 εδάφιο έχει μια ημερομηνία η οποία είναι σπουδαία. Και την 14η ημέρα του πρώτου μηνός είναι το Πάσχα του Κυρίου. Και την 15η του μηνός τούτου είναι εορτή. 7 ημέρας θέλω συγχρονιάζοντας. Την πρώτη μέρα θελήστε συγκάλεση Αγία. Δεν θέλετε κάποιοι που δεν έρχον δουλευτικών. Και θέλετε προσφέρει θυσία γινωμένη διαπυρός, ολοκαύτωμα προς τον Κύριον, δύο μόσχους εκβών και ένα κρυόν και 7 αρνία ενιάψια. Άμωμα θέλω συνείστε εις εσάς. Και η εξαρφή των προσφορά αυτών θελήστε σε μίδανη σε ζυμωμένη με έλαιον, 3 δέκατα θέλετε προσφέρει δια των μόσχων και 2 δέκατα δια των κρυών. Ανά 1 δέκατον θέλεις προσφέρει δια έκαστον αρνίων και τα κατά τα 7 αρνία. Μέχρι εκεί. Υπάρχει μια ημερομηνία που την ξέρουμε όλοι βέβαια, η 14η ημέρα του πρώτου μηνός είναι την ημέρα που σφάξανε το αρνάκι. Και εβάψανε τον Ανώφλιο και τους Παραστάτας με το αίμα. Τι ήταν η ημερομηνία? Ήτανε, την ονομάζει Πάσχα του Κυρίου. Ξέρετε τι πάει, Πάσχα, έξοδος. Βγήκαμε μέσα από την Αίγυπτο της Αμαρτίας. Ο Χριστός βέβαια σταυρώθηκε πάνω στο Σταυρό του Ολουθά 33 χρόνια μετά από τη γέννησή του. Αλλά υπάρχει όμως η έξοδος και για σένα, το Πάσχα και για σένα, που κάποτε ο Κύριος σε έβγαλε από την αμαρτία. Υπάρχει ημέρα που σε αναγέννησε. Αυτή την ημέρα τη χρειάζεται ο Θεός. Τη θέλει να σκέπτεσαι. Ξέρετε τι λέει στην Εκκλησία, που λέει ότι το όνομα έχεις, ότι είσαι, ότι ζεις και είσαι νεκρός, λέει ο Κύριος μας στα Θιάθυρα, έτσι, ναι, στις Σάρδες. Στην Εκκλησία των Σάρδεων. Για κοιτάξτε το μέσα, είναι ωραίο. Στη σελίδα 1088. Και προς τον άγγελο της εν Σάρδες η Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας εξεύρουν τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις, ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γινού άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλωσαν από θάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Και τι του συνιστά. Εν τιμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας. Ξεκίνα πάλι από την αρχή. Τιμήσου πως έλαβες και πως άκουσες. Και φύλατε αυτά και μετανόησε. Πολλές φορές χρειάζεται να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Από το Σταυρό του Γολγοθά. Από τον οποίο ξεκίνησε και η έξοδός μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό το αναφέρει το Πάσχα σαν μεγάλη εορτή. Μία από τις εορτές των Ιουδαίων ήταν αυτή. Πάσχα, θα γιορτάζετε το Πάσχα. Θα θυσιάζετε αρνιά. Θα φτιάνετε άζυμα. Θα προσφέρετε εξαρφή το προσφορά ζυμωμένα με έλαιον. Αμέ. Θα θυμάσαι από πού σε έβγαλε ο Χριστός. Θα θυμάσαι τη θυσία που έκανε ο Χριστός. Θα θυμάσαι την ημέρα που σε έβγαλε μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας. Και μια άλλη γιορτή. Είναι στο 26. Δεν τα διαβάζουμε όλα γιατί είναι λεπτομέρειες της προσφοράς. Και τη μέρα των απαρχών
Όταν προσφέρετε νέα εξαλφή των προσφοράν προς τον Κύριο, εις το τέλος των εβδομάδων σας θέλετε έχει συγκάλεση υγεία. Δεν θέλετε κάνει ουδέν έργο μηλευτικών. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα, ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο, δύο μόσχους εκβών, ένα κρυόν, εκτά αρνία ενιάψια. Μάλιστα, εν τη ημέρα των απαρχών. Ποια είναι, η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή. Άλλο είναι το Πάσχα και άλλο η Πεντηκοστή. Το Πάσχα εθυσιάστη υπέρ ημών ο Κύριος. Και πήγανε όλοι οι μαθητές στο Σταυρό του Γολγοθά και πήρανε το αίμα και λουστήκανε και καθαριστήκανε και ευλογηθήκανε και τους έκαμε ο Κύριος παιδιά του Θεού. Υπάγω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Έτσι δεν τους είπε. Και ενεφύσισε εις αυτούς και είπε λάβετε πνεύμα Άγιο άντινο να φύγετε τις αμαρτίες αφύγετε άντινο να κρατείτε και κράτητε. Έτσι δεν τους είπε. Και τώρα περιμένετε στην Ιερουσαλήμ έως του ενδυθείτε την εμίξη. Αυτό δεν το θέλει σάρκα. Αυτό δεν το θέλει σάρκα. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν το θέλει. Θέλει να συναλλάζεται μόνος του. Θέλει να δουλεύει μόνος του με το μυαλό του, με τη γνώση του, με τη δύναμή του. Έτσι θέλει ο σαρκικός άνθρωπος. Και δεν θέλει να περάσει από την Πεντηκοστή, από το ανώγιο της Πεντηκοστής. Δεν θέλει να πάει εκεί που του λέει ο Κύριος, περιμένε, μα και τι έχω εγώ, δεν σώθηκα. Σώθηκες. Δεν μου είπε ότι είμαι παιδί του Θεού, μάλιστα. Άρα έλαβα και το πνεύμα του, όχι, δεν έλαβες τίποτα. Μα πώς ενεφύσισε, ενεφύσισε και του είπε, λάβετε πνεύμα Άγιο, τους αγίασε, γιατί ο άνθρωπος που αναγεννιέται, λαβαίνει το αίμα του Χριστού, λαβαίνει μεγάλα πράγματα, αρχίζει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά είναι άλλο το ανώγιο της Πεντηκοστής που του λέει περιμένετε έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Θα μου πείτε μήπως δεν ήταν αναγεννημένοι. Μα και πώς καθόψαν 10 μέρες τα γόνατα. Ένας άνθρωπος που δεν είναι αναγεννημένος, όχι 10 μέρες, αλλά δεν μπορεί να κάτσει καθόλου. Πώς τους επιτρέπει και εκλέγουν το 12ο Απόστολο. Μπορεί να είναι αναγεννημένοι, μπορεί να είναι σωσμένοι. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν γίνανε εκλογές. Έκανε ο Απόστολος, ο Πέτρος έκανε προσευχή. Κύριε Θεέ μου, έκλεξον σύ ένα εκ των διόντι να θέλεις. Έτσι δεν είναι. Αλλά άλλο είναι ο Σταυρός του Γολγοθά και άλλο είναι το ανώγιο της Πεντηκοστής. Στην περίπτωση αυτή εμείς πρέπει να πολεμήσουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε να πολεμήσουμε με πολλούς παγιδευτάς. Και να μου επιτρέψετε τη λέξη να σας πω. Και θα σας πω για ποιους το λέω. Και απατεώνες. Το λέει η Παλαιά Διαθήκη, «Ουέ εις αυτόν τον απατεώνα», λέει. Λέει μια αδερφούλα στην Αμερική, λέει, όχι στον Καναδά, αλλά μπαίνει ένα τηλεφώνημα. «Σας παρακαλώ, έχετε λάβει πνεύμα Άγιο?» Λέει, «Όχι». «Θέλετε να λάβετε αυτή τη στιγμή?» Λέει, «Θέλω», λέει, «αλλά λέγεται ότι σας λέω εγώ». Και αρχίζει και του λέει μια γλώσσα, δηλαδή 5 λέξεις. «Εντάξει, λάβατε πνεύμα Άγιο?» «Όχι», λέει, «κυρία μου, λάθος κάνω. Εγώ αυτή τη στιγμή μαγειρεύω. Αν είπα 5 λέξεις που μου τις είπατε εσείς, δεν πάει να πει ότι έλαβα πνευμάγιο». Αυτή η απάτη έχει βγει στην Αμερική, έχει διαδοθεί αλλού και παραλίγο να έρθει και σε εμάς εδώ πέρα. Ήρθε ο Θεός δυναμικά και πάταξε και πάταξε. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Το σας το λέω. Εγώ δεν είμαι ούτε Ορθόδοξος, ούτε Ευαγγελικός, ούτε Πεντηκοστιανός. Είμαι Χριστιανός. Σας το λέω. Επάταξε ο Θεός, είπαμε αμάν κύριε όχι, σταμάτα. Και πράγματι ο Θεός έκανε έλεος, αλλά δεν παίζει ο Θεός, σας το λέω. Εμείς θα επιμένουμε και θα το γράψουμε και στην εφημερίδα να το διαβάσουν και οι Αμερικάνοι εκεί πέρα. Ότι δεν είναι να αλλάξεις τη γλώσσα σου, αλλά είναι να λάβεις δύναμη εξ ύψους. Όπως και στους Ευαγγελικούς δεν είναι ότι έλαβες σωτηρία και αναγεννήθηκες. Όχι, πρέπει να λάβεις δύναμη. Αυτή να χτυπιέμαι, θα χτυπιέσαι. Άμα έχει το πνεύμα το Άγιο, θα πέσεις κάτω. Τι πρέπει να πει, θα χτυπιέσαι. Αφού έρχεται στο σώμα, δεν έχει τέλει. Στη διάνοια, δεν το φαντάζεσαι εκείνη την ώρα. Ρομαντισμός δεν είναι το πνεύμα το Άγιο, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πρέπει με δύναμη μέσα στο σώμα. Αφού λέει, το σώμα σας λέει είναι ναός του Θεού. Γιατί ήρθε το πνεύμα το Άγιο και κατήχησε ημί.
Να πείτε, εκείνοι που αναγεννηθήκανε δεν κατοικεί? Όχι. Δεν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο με την άποψη ότι έχει κάνει τον άνθρωπο, ας πούμε, δικό του ναό και κατοικεί και λειτουργεί μέσα, σαν λειτουργός. Δεν κατοικεί. Γι' αυτό και ό,τι λένε, το λένε με τη διάνοια. Βάλουν κόπο και το λένε και κηρύττουν φιλολογικά. Θα δείτε δε τη διαφορά. Φοβερή, δεν μιλάμε τώρα ούτε επηρεασμένα ούτε τίποτα. Φοβερή διαφορά. Αν ακούσετε έναν και μιλάει φιλολογικά, τον καταλαβαίνετε. Λες ποίημα, λέει αυτός, απόξω τα έχει μάθει, δεν ξέρεις τι. Ένας που μιλάει δια Πνεύματος Αγίου είναι άλλο πράγμα. Λέω, αδελφοί μου αγαπητοί, πρέπει να το ξεχωρίσετε. Δεν χαρίζομαι σε κανένα τίποτα. Ούτε στους Πεντηκοστιανούς, ούτε στους Ευαγγελικούς, ούτε στους Σαββατιστές, ούτε στους Ορθοδόξους, ούτε στους Καθολικούς. Εμείς ένα πράγμα έχουμε, καταστατικό το Ευαγγέλιο. Δεν θα ξεπέσουμε στην πίστη. Δεν θα αλλάξουμε εκείνο που μας έδωσε ο Κύριος. Έλαβες σωτηρία, έλαβες αναγέννηση, πρέπει να κάτσεις στην προσευχή, κάτσε στο σπίτι σου μόνος, όπως ζητούσα και εγώ 18 χρονών παιδί και έλεγα, Κύριε μη που ξεχάσεις να μου δώσεις το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν μου το έδωσε ούτε στην αδερφή στάδε, ούτε στην αδερφή στάδες. Μου το έδωσε όταν εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι μου και δεν είχα καμία αμφιβολία πλέον ότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και εκεί με συνετάραξε και άστραψε όλο το δωμάτιο. Στο Εγάλιο προσευχόντουσαν όλοι για έναν να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο στην Κύπρο. Α, θα βαφτιστεί ο αδερφός αυτός από την Κύπρο, θα βαφτιστεί. Τρέχαν όλοι οι πρεσβύτεροι και βάλατε. Στο διπλανό ήταν ο αδελφός Ζινόπουλος και εκεί ήρθε μια μπάλα φωτεινή και έπεσε στο πρόσωπό του και στο κεφάλι του, τον βάφησε με Πνεύμα. Είναι πραγματικότητες αυτές. Ποτέ μη σας εξαπαντήσει κανείς, ας πει πες λα λα λι λι και έλεγες Πνεύμα. Ποτέ, αυτό είναι απάτη. Και ο Θεός δεν εμπέζεται. Θα την πληρώσουν όλοι, την πληρώνουν. Και αυτοί οι οποίοι δέχονται αυτό το πράγμα και δεν το καυτηριάζουν και εκείνοι οι οποίοι το κάνουν χειρότερα. Αδελφοί μου αγαπητοί, χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δεν βγαίνει η ζωή αλλιώς. Καρπός δεν έρχεται αν δεν λάβεις το Πνεύμα του Άγιου. Και τι είναι καρπός? Καρπός ο οποίος να είναι πρώτα ως προς τη ζωή μας, ως προς τον τρόπο μας, και καρπός ως προς να συνάγουμε ψυχές οι οποίες θα έρχονται στον Κύριο, έτσι δεν είναι? Να κηρύττουμε, όχι να κηρύττουμε, να κηρύττουμε, να κηρύττουμε και να πέψει στο κενό τα λόγια μας. Όχι να κηρύττουμε, να κηρύττουμε, να κηρύττουμε 40 χρόνια και έχει 20 ψυχές και είναι ευχαριστημένος. Ανοίξτε τα υμνολόγια σας, ή 20. Λέει ο άλλος ο Θανάσης που λείπει σήμερα. Είμαστε 19. Ε, Χριστιανέ μου, βγες λιγάκι πιο έξω. Την άξου λιγάκι να δεις. Πες Κύριε, γιατί? Βλέπω εδώ πέρα 20 ανθρώπους. 40 χρόνια. Τι γίνεται? Μήπως δεν είμαι στο θέλημά σου? Μήπως δεν είμαι εκεί? Αρχίζουν όμως οι άνθρωποι και ψευτοπαρηγοριώνται. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ψευτοθεωρία που λέει ότι τις τελευταίες μέρες η Εκκλησία θα διαλυθεί. Μεγάλη ψευτοθεωρία αυτή. Και πού στηρίζονται? Ότι επειδή θα πληθυνθεί η αμαρτία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Βεβαίως, η αγάπη ψυχραίνεται, αλλά στην Εκκλησία αυξάνει. Ο δίκαιος γίνεται πιο δίκαιος και ο Άγιος πιο Άγιος. Και στηρίζονται και σε εκείνο το εδάφιο, το οποίο τελεία παρερμηνία. Ο Θεός θα κάνει έκφραση, λέει, αλλά όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της γης. Αυτό τι το λέει? Όπως το λέει, μακάριος είναι ο δούλος εκείνος τον οποίο όταν έρθει ο Κύριος θα βρει γρηγορούντα. Αν ο δούλος εκείνος πει εν την καρδία αυτού βραδίνει να έρθει ο Κύριος και αρχίσει να τρώει και να πίνει με τον μεθιόντο και να δένει τους συνδούλους, θα έρθει ο Κύριος και θα θέσει τη μερίδα του μετά τον υποκριτό. Αυτό είναι όμως στην ατομική ζωή. Για την Εκκλησία έχει επαγγελίες. Ποια Εκκλησία θα πάρει, έτσι? Θα πάρει 5 άτομα? Δεν θα έρθει καθόλου ο Κύριος να πάρει 5 άτομα. Θα πάρει μερικούς διαλυμένους? Θα πάρει μερικές που έρχονται στο αυτό 10 χρόνια και φοράνε παντελόνια και φοράνε μίνι και βάφουν και τα νύχια τους και τα μαλλιά τους και τα μάτια τους και αυτά και έρχονται και δοξάζουν το Θεό στην Εκκλησία, δείτε, και ψέρουν και θα έρθει να πάρει τέτοιους? Δεν παίρνει ο Θεός. Θα μου πείτε, τι φταίει η κοπέλα αν φοράει παντελόνια και βάφεται? Φταίει και παραφταίει. Μα δεν τα ελέγχει ο κήρυκας. Ο κήρυκας μπορεί να είναι μεθυσμένος, μπορεί να είναι πληρωμένος, μπορεί να είναι διεφθαρμένος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο άνθρωπος πρέπει να δει μέσα στο λόγο του Θεού πώς πρέπει να είναι η γυναίκα. Να στολίσει μνήμη, με δόκες σοφροσύνη, να στολίζω σε αυτάς,
που έχει με πλέγματα ή χρυσόν ή ενιβασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα σε επαγγελωμένα στο σέβη με έργα αγατά. Δεν θα έρθει να πάρει μια εκκλησία εξαθλειωμένη, αδελφοί μου. Θα έρθει να πάρει μια εκκλησία η οποία θα αποτελείται από εκατομμύρια. Το έργο που γίνεται σε όλη τη γη σήμερα είναι τεράστιο. Παρόλο ότι μπαίνουν και υποκριτέ μέσα και ψεύτες και αυτό. Άσχητο. Και στον Κύριο ήταν 12 και ο ένας ήταν προδότης και ο άλλος τον αρνήθηκε. Δηλαδή μέσα στους 12 παραλίγο ο Πέτρος, ας πούμε, αν δεν μετανοούσε και έκλαιγε πικρός, θα χανόταν. Ο δε Ιούδας κάθηκε. Ένα ποσοστό το οποίο είναι τρομερό. Αν το παθαίναμε εμείς, θα τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Δηλαδή αν είχαμε μια αποστασία εδώ στην εκκλησία μας που να είναι ένας στους 12, τότε λιμωνόμαστε. Δηλαδή θα είχαμε στα 1200 άτομα, θα είχαμε 120 άτομα. Θα φεύγανε. Τότε θα τραβάγαμε τα μαλλιά. Γιατί, τι φταίει. Βέβαια, καλό είναι διαιωτόμετα. Δεν υπάρχει αφιβολία. Όμως θα υπάρχουν και υποκριτέ και αυτά. Λέω, αδελφοί μου αγαπητοί, άλλη μια φορά. Χρειαζόμαστε το πνεύμα του Άγιου. Μην μένετε αδρανείς. Το πνεύμα του Άγιου δίδεται στο ανώγιο της Πεντηκοστής, δεν δίνεται στο Σταυρό του Χριστού. Όταν πληθείς με το αίμα, δεν πληρώνεσαι και με το πνεύμα. Δεν βαφτίζεσαι και με πνεύμα Άγιο. Δεν παίρνεις και δύναμη εξ ύψους. Παίρνεις το αίμα, καθαρίζεσαι, έρχεται ο λόγος του Θεού, ο σπόρος φυτρώνει μέσα, σε αναγεννάει ο Κύριος, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι να πεις ότι έλαβες δύναμη όπως λάβανε την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι. Γι' αυτό έρχεται και τους λέει τώρα την ημέρα των απαρχών όταν προσφέρεται νέα εξαρφήτων προσφοράν προς τον Κύριο ή στο τέλος των εβδομάδων σας θέλετε έχει συγκάλεση Αγία. Μετά από 7 εβδομάδες κάνανε την Πεντηκοστή, γι' αυτό λέγεται Πεντηκοστή, και την ημέρα της Πεντηκοστής ο Κύριος εδέησε να δώσει το Πνεύμα του Άγιου και στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι, οι αδερφοί μας, πήραν τη διαβεβαίωση ότι καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Θέλετε λάβει το Πνεύμα του Άγιου χί με τα πολλά στάφτα ημέρα. Και περιμένανε. Βέβαια μπορεί να είπανε, μα τρεις μέρες περάσανε αδερφέ και δεν είπε το Πνεύμα του Άγιου, τι γίνεται. Τέσσερις μέρες περάσανε, δεν ξέρανε όμως ότι ο Θεός έχει και ορισμένες ημερομηνίες. Ήθελε ο Κύριος την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα που οι Ισραηλίτες εορτάζανε την εορτή της συγκομιδής και των απαρχών, την ημέρα εκείνη να δώσει και το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί ο Θεός έχει μια τάξη, την οποία εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Εμείς θα λέγαμε μια μέρα νωρίτερα, Κύριε, μια μέρα νωρίτερα από την Πεντηκοστή ήταν η μέρα Σάββατο. Α, μήπως μας το δώσει το Σάββατο. Όχι. Θα το δώσει την Κυριακή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τότε το έδωσε και ήταν με τη χάρη του Κυρίου μας μια μεγάλη ευλογία το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και σήμερα έχει γίνει σε όλους τους ειλικρινείς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ζητάνε τη δύναμη του Πνεύματος και όχι να μπερδεύουν τη γλώσσα τους για να πούνε ότι λάβανε Πνεύμα Άγιο, αλλά σε όλους τους ειλικρινείς ανθρώπους ο Κύριος δίνει το Πνεύμα του Άγιο. Στη συνέχεια τους μιλάει και τους λέει ότι θα έχετε μία μέρα ταπεινώσεως. Στο ΚΘ κεφάλαιο, για διαβάστε λίγο να δούμε. Και εν το μηνύ το εβδόμο, την πρώτη του μηνός θέλετε έχει συγκάλεση υγεία. Δεν θέλετε κάμει ουδέν έργων δουλευτικών. Αυτή είναι σε εσάς ημέρα αλλαλαγωγού. Και το 7 εδάφιο, αδελφέ. Και τη δεκάτη τούτου του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεση υγεία και θέλετε ταπεινώσετε ψυχά σας. Ουδέ μία εργασία δεν θέλετε κάμει. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριο, ίσως μην εδωδίας ένα μόσχον υγρών, ένα κρυών, 7 αρνία ενιάψεων. Μάλιστα. Υπάρχει μία μέρα που τη γράφει και στο Λεβιτικό, η μέρα της ταπεινώσεως. Πολλά κάνουμε, πολλά λέμε, πολλά φτιάνουμε, πολλές φορές έχουμε επιτυχίες. Οι επιτυχίες πολλές φορές μπορεί να μας ρίξουν έξω, να μας ξετροχιάσουν. Πώς? Με την υπερηφάνεια. Α, είδες, εγώ πήγα εκεί, προσευχήθηκα, είναι καλά. Πήγα, κήρυξα, ας πούμε, είπα τι κήρυγμα είναι αυτό, πω, αναγεννηθήκανε. Τέσσερις λάβανε Πνεύμα Άγιο μετά το κήρυγμα. Ωραίο. Πω. Πρέπει όμως να κάτσουμε μία μέρα
να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι? Γιατί μπορεί να φουσκώσουμε. Θα πεις εσύ αδερφέ, θα υπερηφανευτείς. Κοίταξε αδερφέ και αδερφή, και εγώ και εσύ και οι πάντες πρέπει να προσέχουμε. Τα τρία αυτά ρήματα που είπε ο Κύριος, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσέχετε. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, ήταν πολύ ανώτερος από εμάς, και ήταν πολύ ανώτερος γιατί αφιερώθηκε κατά πάντα και έκανε το έργο του Θεού με όλη του την καρδιά, ούτε παντρεύτηκε, ούτε εξακολούθησε την καριέρα του επαγγέλματός του σαν θεολόγος, και πήγαινε από πόλη σε πόλη, γι' αυτό ήταν και ανώτερος, αλλά είχε πολλές αποκαλύψεις όμως. Σκονότανε, προσευχότανε, τον πήρε ο Κύριος μέχρι τρίτου ουρανού. Τι γίνεται τώρα? Ο ίδιος ο Θεός του λέει ότι Παύλε, άκουσα την προσευχή σου. Γιατί λέει ο Παύλος, τρεις φορές προσευχήθηκα για το σκόλοπα αυτόν να μου τον αφαιρέσει ο Κύριος και δεν μου τον αφαιρεί. Παύλε, άκουσα την προσευχή σου. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Δεν θα σου πάρω το σκόλοπα για να μην υπεραίρεσαι για τα πολλάς αποκαλύψεις. Είναι η μέρα ταπεινώσεως. Επιτρέπει ο Θεός να μας ταπεινώνει. Ποτέ όμως να μην λέτε Κύριε ταπείνωσέ με. Γιατί ταπείνωση, για να σε ταπεινώσει ο Θεός, θα σε κουπανίσει πολύ. Καλύτερα είναι εμείς να ταπεινωνόμαστε. Και όταν βλέπουμε καμιά φορά ότι η καρδιά μας φούσκωσε, να προλαβαίνουμε να μην έρθει ο Θεός και μας ταπεινώσει, όπως ταπείνωσε το Ναβουχοδονόσορα, αλλά εμείς να ταπεινωνόμαστε, και το καλύτερο πράγμα είναι νηστεία και προσευχή. Και να πέφτουμε στα γόνα, Κύριε συγχώρεσέ. Δεν είμαι τίποτα. Κύριε συγχώρεσέ. Ένας αδερφός από την Κρήτη μια φορά που ερχόταν, εκήρυξε το λόγο του Θεού μέσα στο πλοίο και ήταν το κήρυγμά του πολύ εξαιρετικό. Είπανε, άνθρωπος είναι αυτός ή κάποιο ας πούμε εξωγήινο? Πώς τα λέει αυτός ο άνθρωπος, τι ωραία. Κατάλαβε ο αδερφός ότι αυτοί τον καμαρώνανε πολύ, και πήγε μέσα λέει και πήρε ένα ψάρι στο χέρι και ψωμί και βγήκε και έτρωγε. Όταν τον είδαν έτσι, απομυθοποιήθηκε. Ξέρετε, μάμπη, απομυθοποιήθηκε. Ενώ τον είχαν εξιδανικεύσει και τον είχαν εξυψώσει μέσα τους, τον βλέπουν τώρα με ένα ψάρι στο χέρι και αυτό είναι τι, Αιγύπτος είναι αυτός. Αλλά αυτός το έκανε επίτηδες. Για να καταλάβουν ότι είναι άνθρωπος. Ξέρετε τι έλεγε ο Παύλος? Φοβάμαι μήπως κανένας από εσάς με νομίσει περισσότερο από ότι είμαι. Μήπως κανένας από εσάς με θεωρήσει ότι είμαι κάτι περισσότερο από ό,τι είμαι. Δεν θέλω να με θεωρείτε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Βλέπετε, όλοι λοιπόν έχουμε ανάγκη να ταπεινωνόμαστε. Και να συντρίβουμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό. Και να κλαίμε πολλές φορές μπροστά στο Θεό. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να μας βρίζουν άδικα. Γιατί Κύριε το επιτρέψει αυτό? Να με κατηγορεί άδικα, να με βρίζει άδικα. Δεν σε ξέρω εγώ. Γιατί πας εσύ, έτσι πας? Πώς ξέρει πόσα παίρνεις? Και εγώ ο καημένος, επειδή δεν μου δώσατε για την εφημερίδα, ας πούμε έβγαλα από την τσέπη μου και έδωσα. Γιατί μερικοί είπα για την εφημερίδα και αυξήσανε τη δόση στην εκκλησία. Είναι συνάσχετη με αυτό. Και εγώ αναγκάστηκα να πληρώσω. Και άλλο σου λέει πληρώνεσαι. Μα γιατί Κύριε το επιτρέπεις αυτό? Το επιτρέπει ο Θεός. Και επιτρέπει πολύ άσχημα πράγματα. Ώστε τον Δαβίδ να τον λένε Ανίρ Κακοπιέ. Ποιος? Ο αυτός πως το λέγανε ο Σιμεϊέ. Και ενώ ανέβαινε λέει και πήγαινε. Ανίρ Κακοπιέ, Ανίρ Εμάτων, καλά σου κάνει ο Θεός. Και σήκωσε τον ιόν σου και έκαμε και έδειξε. Δηλαδή άμα πάθησε τίποτα, οι εχθροί λένε, είδες τι έπαθε? Καλά να πάθει. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Ο Ιωάβ λέει, θα πάω, του πάρω το κεφάλι. Όχι λέει. Ο Θεός το επιτρέπει για να μας ταπεινώνει. Αυτό όμως την ταπείνωση ο Θεός θα τη μετατρέψει σε ευλογία. Εκείνος θα με ταπεινώνει και ο Θεός θα με εξυψώνει. Ο Θεός θα μου δίνει πιο πολλά θαύματα, πιο πολλά μεγαλεία, πιο πολλές ευλογίες, και από τη μια πλευρά ο άνθρωπος θα με βρίζει και από την άλλη πλευρά ο Θεός θα με ευλογάει. Αλλά γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Να ταπεινωνόμαστε.
Δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε εύκολα, γιατί είναι δύσκολο και αυτό στη σάρκα, έτσι δεν είναι? Δεν το θέλει η σάρκα να ταπεινωνόμαστε. Μετά τους λέει ότι θυσία κάθε μέρα θα κάνετε, πρωί και βράδυ, και φτάνουμε στο σημείο, τα παραλείπω όλα τα άλλα, θέλω να διαβάσουμε πώς καταστράφηκε ο Μαδιάμ και ο Βαλάμ, επειδή διαβάσαμε για τον Βαλάμ. Πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο λάμδα αλφα. Και ελάγησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, κάμε την εκδίκηση των ιών Ισραήλ κατά των Μαδιανιτών, έπειτα θέλεις προστεθεί εις τον λαό σου. Και ελάγησε ο Μωυσής προς τον λαό λέγον, ας οπλιστώσιν από σας άντρες εις πόλεμον, και ας υπάγωσιν εναντίον του Μαδιάμ, δια να εκδικήσωσι τον Κύριον κατά του Μαδιάμ. Αναχιλίους από πάσης φυλής εκ πασών των φυλών του Ισραήλ θέλετε αποστείλει στον πόλεμο. Και εξερυθμίθησαν εκ των χιλιάδων του Ισραήλ χίλιοι από πάσης φυλής, 12.000 οπλισμένοι εις πόλεμο. Και απέστρινε αυτούς ο Μωυσής εις τον πόλεμο, χιλίους από πάσης φυλής, αυτούς και φινεές των ιών του Ελεάζαρ του ιερέως εις τον πόλεμο, μετά των σκευών των Αγίων και μετά των σαλπίγκων του αλλαγμού εις τα σχήρας αυτού. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιά, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσή, και εθανάτωσαν πάνταρς ενικών. Και εκτός των θανατοθέντων και τους βασιλείς του Μαδιά, εθανάτωσαν τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, πέντε βασιλείς του Μαδιά. Και τον Βαλάμ, υιόν του Πεόρ, εθανάτωσαν εν μαχαίρ. Μάλιστα. Ο Κύριος δεν θέλει ειρήνη. Θέλει πόλεμο. Δεν ήρθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Σε αυτό το σημείο βέβαια δεν είναι αυτός ο πόλεμος που βλέπουμε εδώ. Για τους Ισραηλίτες αυτός ο πόλεμος ήταν. Πάρε ανθρώπους και ξόντωσε το Μαδιά. Γιατί? Για να μην είναι άνθρωποι οι οποίοι θα σου γίνουν φίλοι και θα σου κάνουν αυτή την καταστροφή την οποία σου κάνανε, προσπαθήσαν να σου κάνουν. Στείλανε τις κοπέλες τους και είπε, ελάτε, έχουμε πανηγύρι σε ειδωλολατρικά να δείτε τους θεούς μας, και πήγανε και πορνέψανε και κάνανε και δείξανε. Διαβάσαμε τι έγινε, έτσι είναι. Στη ζωή τη δική μας δεν με επιτρέπεται καθόλου συμβιβασμός. Δεν το θέλει. Κανένα συμβιβασμός ούτε με τη σάρκα, ούτε με τον κόσμο, ούτε με τον διάβολο. Αυτή είναι η τρεις εχθροί. Εδώ ο Μαδιάμ είναι ο κόσμος. Μαδιανίτες. Θα πάρεις, λέει, Μωαβίτες, Αμμονίτες. Θα πάρεις να κάνεις εκδίκηση των Μαδιανιτών. Θα τους εξολοθρεύσεις. Δεν θα αφήσεις τίποτα. Πολλές φορές πολλοί αδερφοί είναι αυστηροί και λέμε, πολύ αυστηρός είναι ο αδερφός αυτός, δεν μπάνιο στη θάλασσα, δεν πάει να κάνει. Ο αδερφός αυτός είναι πιο σίγουρος όμως. Ξέρετε τι είπε μια φορά κάποιος? Ότι πήγε, λέει, ένας άνθρωπος και μάλιστα καλόγερος μέσα στον κινηματογράφο, και όταν είδε, λέει, αυτά τα πράγματα σκανδαλίστηκε. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Και έρχεται ο διάβολος, του λέει, τι θες εδώ μέσα εσύ? Και λες, Θεέ μου, Θεέ μου. Σου είπε κανείς να έρθει εδώ μέσα? Το είναι δικό μου το αυτό. Έτσι δεν είναι? Τι θες εσύ εδώ μέσα? Αδελφοί μου αγαπητοί, δεν μιλάω ούτε ρομαντικά ούτε έτσι αόριστα. Μη συμβιβαζόσαστε με τον κόσμο. Έχει τη γιορτή του, ας τη γιορτή του στην Πάτρα. Στην Καβάλα συζητήσαμε αυτό το θέμα πολύ ωραία. Λέει ένας, όταν έχω την ονομαστική μου εορτή και λέγω, με παράδειγμα του χάρη, Ηλίας, έρχονται και με στις γείτονες αυτό και τους εξηγώ τι ήταν ο Ηλίας και τι ήταν. Όχι αδελφέ. Γιατί όταν ο άλλος ονομάζεται ο διπλανός Θανάσης, θα πας και εσύ στο Θανάση. Θα σου πει, αδελφέ Λούι, εγώ δεν ήρθα στη γιορτή σου? Ναι, έλα και εσύ στη γιορτή μου. Όταν έρχεσαι εσύ στη γιορτή, του εξηγείς για τον Ηλία ή για τον Άγιο Λούι, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αλλά όταν πας εσύ εκεί, θα βάλει το πικά. Απόψε κάνεις μπαμ, Θανάσης μας. Τι θα κάνεις εσύ? Το καταλαβαίνετε? Εδώ λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, πρέπει να εξολοθρεύσω με τους Μαδιανίτες. Ο κόσμος για μας πρέπει να σβήσει. Εις εμέ μη γέννητο να καυχόμε εμείς στο σταυρό του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθει ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο.
πάμε να χαιρετήσουμε τον τάδε που γιορτάζει. Όχι, δεν πάω. Γιατί εγώ δεν κάνω ούτε εορτές, ούτε γιορτάζω, ούτε γιορτάζω. Τίποτα. Δεν πάω. Είμαστε φανατικοί. Καλύτερα. Καλύτερα να είσαι φανατικός επάνω σε αυτό, παρά να είσαι συμβιβαστικός. Θα πάθεις ζημιά και δεν θα το καταλάβεις. Δεν θα καταλάβεις από πού σου ήρθε. Επήγανε, εξοντώσανε και αφού κάνανε πόλεμο, εθανάτωσαν λέει Παναστηνικό, κάνανε αυτό που είπε, και ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώσανε βέβαια τους βασιλιάδες αυτούς, ήταν και ο Βαλαάμ, ο προφήτης του Θεού. Πώς βρέθηκες εκεί? Βρέθηκε κι αυτός ανάμεσα στον κόσμο. Το ξέρουμε την ιστορία του. Βέβαια δεν μας παίρνει ώρα να δούμε, γιατί λέει και παρακάτω και τον κατηγορεί μάλιστα. Είναι αυτός λέει που έβαλε το λαό Ισραήλ να πάθει αυτή τη ζημιά, ο οποίος λέει εδίδαξε τους, τους δικούς του, τους Μαδιανίτες να πάνε να βάλουν σκάνδαλο στο λαό Ισραήλ. Αυτός είναι. Και εδώ την πληρώνει. Μπήκαν οι Ισραηλίτες μέσα. Βέβαια θα φώναζε ο Βαλαάμ, είμαι παιδιά του Θεού, είμαι προφήτης. Αφού σε βλέπει άλλος σε προφήτης. Αφού σε βλέπει ανάμεσα στο γήπεδο που φωνάζει για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είμαι προφήτης. Άμα ήσουν προφήτης εδώ, θα ήσουν. Δεν θα ήσουν εδώ, έτσι δεν είναι, θα ήσουν πουθενά άλλο. Είμαι προφήτης. Πού να είσαι προφήτης? Έχετε υπόψη σας ότι όλα πληρώνονται. Όλα πληρώνονται. Έφυγες από το λόγο του Θεού. Είναι σαν να πέσεις από τις γραμμές του τρένου. Από το τρένο και έπεσες στις γραμμές. Θα σε πατήσει. Μόνο όποιος περπατάει ίσια θα βγει. Η ζωή δεν βγαίνει. Εγώ 40 χρόνια που είμαι εδώ πέρα σας το λέω. Δεν βγαίνει. Η πνευματική ζωή δεν βγαίνει. Θα πας, θα σε πατήσει το τρένο οπωσδήποτε. Καταστραφείς. Βγήκες έξω από τις γραμμές. Βγήκες έξω από το λόγο του Θεού. Πάει. Μην έχεις παράπονα μετά. Όπως ο Βαλαάμ. Κύριε, ναι. Τι κύριε. Τι δουλειά είχες εσύ εδώ? Το σφάξανε. Και ήταν και προφήτης του Θεού και το σφάξανε μαζί με τους Ιδωλάτες.